Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιώργη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Στην Κρήτη τι κάνουμε και σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε? Ναι, Αντρέα, πριν μπούμε έτσι στα πιο τακτικά, τα πιο μιλιταριστικά, εγώ θέλω να πω, επειδή πολλοί ακροατές μας... Δεν είναι μιλιταριστικά. Μιλιταριστικά εντός εισαγωγικών. Ρωτάω κάτι πάρα πολύ απλό. Την προηγούμενη φορά έγινε μια στραβή, κουτουλήσανε δύο πλοία. Και έγινε ό,τι έγινε. Σε ποια κατάσταση είμαστε? Ναι, επειδή πολλοί ακροατές μας, και το βλέπω και πολλοί συμπολίτες μας, θα έλεγα πάρα πολύ, και το βλέπω από φίλους, συγγενείς, γειτονές, συναδέλφους, μαθητές, λένε, μα τώρα θα διακινδυνεύσουμε να μπλεκούμε σε πόλεμο για τα 3, τα 5, τα 10, τα 28 μίλια για το νερό και τα λοιπά, τι πράγματα είναι αυτά, ας πούμε, και τέτοια. Και πρέπει να καταλάβουμε και ότι αυτά είναι μέσα στην κουβέντα. Δεν αναρωτιέται ο Τούρκος ούτε για τα 5, ούτε για τα 6, ούτε για τα 25. Ναι. Το είπε η κυβέρνηση του, πήγαινε στη Συρία, πήγε. Το είπε η κυβέρνηση του, πάμε στη Λιβύη, πήγε. Το είπε πάμε στο Αζερμπαϊτζάν, πήγε. Το είπε κόβε βόλτες. Μέσα στο Αιγαίο κόβει βόλτες. Ναι, αυτό ακριβώς, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε από την Τουρκία. Δεν έχουμε κάποια διαφορά, οπότε να την επιλύσουμε ειρηνικά και να μην συζητάμε για στρατιωτική βία, γιατί είμαστε πολεμοκάπηλοι κτλ. Η Τουρκία δεν έχει κάποιες υπερβάλλουσες αξιώσεις έναντι της Ελλάδος. Όταν σου έχει πλοίο, όχι στα 2,5 που λες, που ελέγχθη, εγώ να πω ότι αυτό είναι fake news κτλ. Στα 10 που είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών, κύριος Δένδιας, ότι στα 10 ναυτικά μίλια έξω από την Κρήτη, όχι το Καστελόριζο, όχι τη Ρόδο, την Κρήτη, υπάρχουν τουρκικά πολεμικά τα οποία παρενοχλούν έστω διασυρμάτου ερευνητικό σκάφος ελληνικό που κάνει έρευνα για λογαριασμό της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει, και δεν σημαίνει από μόνο του, η Τουρκία το έχει πει και προσπαθεί να το επιβάλλει εδώ και καιρό, ότι την άποψη ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, όλα τα ελληνικά νησιά, αφού είναι και η Κρήτη που είναι το μεγαλύτερο, δεν έχετε ΑΟΣ. Δεν έχετε ΑΟΣ καθόλου. Μηδέν. Δεν έχετε υφαλοκρηπίδα και δεν μπορείτε να έχετε και χωρικά ύδατα πάνω από 6 ναυτικά μίλια. Αυτό σου λέει ξεκάθαρα ότι κοίτα να δεις μεγάλε, εσύ δεν υπάρχεις. Γιατί το διεθνές δίκαιο δεν σου δίνει την πολυτέλεια, εντός εισαγωγικών το πολυτέλεια, να πεις «Α, ωραία, δεν επεκτείνω τα χωρικά μου ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια». Δεν διεκδικώ ΑΟΣ για να μην οδηγηθώ σε σύγκρουση με την Τουρκία και υπάρχω. Δεν υπάρχεις. Υπάρχει ένα νομικό κενό. Πολλό δε μάλλον τη στιγμή που η Τουρκία δια του δόγματος γαλάζιας πατρίδας θεωρεί, αντιγράφοντας τους Κινέζους, ότι μεγάλο κομμάτι του Αιγαίου είναι προέκταση του εδάφους. Είναι γαλάζιο έδαφος, όπως λένε οι Κινέζοι. Και μέσα σε αυτό το γαλάζιο έδαφος είναι πολλά ελληνικά νησιά, τα οποία αυτά τα ελληνικά νησιά, η Τουρκία ακριβώς για αυτό το πράγμα, δεν δέχεται την ύπαρξή τους. Δεν δέχεται την ύπαρξή τους, τόσο απλά. Δεν λέει η Τουρκία, εγώ έχω, εσύ λες ότι έχεις υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ τόσο, και εγώ λέω δεν έχεις τόσο, έχεις λιγότερο, και αν κάτσουμε να τα βρούμε. Που εκεί θα το συζητάγαμε, ίσως λέω. Εδώ σου λέει δεν υπάρχεις. Άρα λοιπόν με έναν υβριδικό, έμεσο, ήπιο εντός εισαγωγικών τρόπο, διεξάγει μια επίθεση ολοκληρωτικού χαρακτήρα ενάντια στην Ελλάδα. Λοιπόν, ουσιαστικά αρνείται την ύπαρξη Ελλάδος ως κανονική ανεξάρτητη χώρα. Και επειδή μια χώρα είναι ένα ενιαίο πράγμα, δεν είναι δυνατόν να πεις δεν υπάρχω στην Κρήτη ή στο Καστελόριζο, στο πιο μακρινό κομμάτι, και να υπάρχει στα Εξάρχεια, όπως έχω πει, στο Κολωνάκι ή στη Λάμια ή στο Αγρίνιο. Δεν γίνεται. Οπότε λοιπόν αυτό που δεχόμαστε από την Τουρκία είναι ένας ολοκληρωτικού χαρακτήρα πόλεμος. Ακόμη και αν μας έκανε εισβολή, δεν θα είχε τόσο μεγάλες στοχοθετήσεις. Θα έκανε μια εισβολή σε ένα ελληνικό νησί και στο ότι χάναμε εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει δεν θα μπορούσε να πετύχει τόσο πολλά πράγματα. Λοιπόν, εδώ προσπαθεί να μας εξαφανίσει. Αυτό οφείλουμε να το καταλάβουμε, και δεν είναι επειδή το λέω εγώ ή το λέω οποιοδήποτε. Είναι μια απλή ανάγνωση των στοιχειωδών μεγεθών του διεθνούς δικαίου. Όταν σου λέει ότι δεν έχεις κανένα κυριαρχικό δικαίωμα πουθενά, όχι έχεις λίγο, δεν έχεις καθόλου, αυτομάτως σε θεωρεί ανύπαρκτο. Οπότε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση δεν αρκούνε ούτε διαβήματα, καλά είναι τα διαβήματα, αλλά όσο σκληρά ή υπερσκληρά και αν είναι, δεν αρκούνε. Χρειάζεται κάτι άλλο, για να το πούμε όσο πιο ομά γίνεται. Όταν ο άλλος αμφισβητεί την ίδια σου την ύπαρξη, εσύ δεν μπορείς να κάνεις
ότι κοιμάσαι, όπως λέγανε παλιά για την εγκληματικότητα. Α, τον αγνοώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ούτε μπορείς απλά να διαμαρτύρεσαι. Πρέπει να αντιδράσεις. Ούτε μπορείς να κάνεις ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Την ώρα που δεν μπορείς την ΑΟΣ αυτή να την υπερασπιστείς. Τι την έκανες. Κατ' εμέ το στοιχειώδες αυτή τη στιγμή, το ελάχιστο, είναι η ανακήρυξη, είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων σε όλο το Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια. Τέλος. Εάν γίνει αυτό, έχεις μια αρχική βάση αποτροπής στο διεθνές επίπεδο. Και από εκεί και πέρα, οφείλεις να πεις ότι βγαίνουν τα γάτια και η αντίδρασή μου σε παρόμοια περίπτωση ενδέχεται να είναι και στρατιωτική. Η Τουρκία πρέπει να το γνωρίζει αυτό το πράγμα, αλλά και η λεγόμενη διεθνής κοινότητα. Λοιπόν, και εδώ πρέπει να τονίσουμε κάτι το οποίο επίσης δεν έχει γίνει ιδιαίτερα κατανοητό, ότι η στρατιωτική αποτροπή δεν απευθύνεται μόνο στον άμεσο αντίπαλό σου. Απευθύνεται, έχεις πολλούς πελάτες, να το πούμε έτσι, οι οποίοι πελάτες είναι και σύμμαχοί σου. Και ειδικά δηλαδή μια πολεμική αναμέτρηση Ελλάδας και Τουρκίας θα είχε δραματικές συνέπειες σε όλο το παγκόσμιο σύστημα, ειδικά αυτή τη στιγμή που το παγκόσμιο σύστημα βρίσκεται σε μετάλλαξη και σε μεταμόρφωση. Λοιπόν, τη στιγμή αυτή που, όπως είπαμε και την περασμένη φορά, βρισκόμαστε σε περίοδο διαμόρφωσης των παγκόσμιων εξελίξεων και μεταγραφών, το να γίνει ένας πόλεμος μέσα στη δυτική αρχιτεκτονική, μέσα στο ΝΑΤΟ, θα προκαλούσε τεράστια προβλήματα σε όλο τον πλανήτη και στη δυτική αρχιτεκτονική. Οπότε, εάν εσύ προτάξεις αυτή την αποτρεπτική πρόταση και πεις ξεκάθαρα ότι, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, εγώ δεν μπορώ να κάνω ότι κοιμάμαι όταν ο άλλος απειλεί την ίδια μου την υπόσταση, αργά ή γρήγορα θα αντιδράσω. Και αν αντιδράσω, θα συγκρουστώ. Και επειδή ακριβώς ο άλλος με απειλεί με εξαφάνιση, γιατί αυτό προσπαθεί να κάνει, έστω είπαμε με ήπιο, με υβριδικό, με ανέμακτο τρόπο, τότε και εγώ δεν θα πάω αυτή τη φορά να του εμβολήσω κάμια φρεγάτα. Μπορεί να ξεκινήσω έτσι, αλλά η κλιμάκωση μπορεί να είναι πάρα πολύ γρήγορη και να πάμε σε πολεμική αναμέτρηση μεγάλης κλίμακας. Οπότε αυτό το πράγμα εννοείται ότι πλέον αρχίζει και χτυπάει συναγερμού σε πολλά μέρη του κόσμου και όχι μόνο στην Άγκυρα, και εκεί αρχίζει να μιλά για αποτροπή. Φυσικά, πάρα πολλοί στην Ελλάδα, εγώ θα έλεγα η πλειοψηφία, όταν ακούν τέτοια πράγματα, όχι, εξοργίζονται και λένε μα θα πάμε σε πόλεμο κτλ. Μα το θέμα είναι ότι, όπως έγραφε ο στρατηγός ο Καρζονίκα σε ένα εξαιρετικό άρθρο στο SL Press, ότι εντάξει, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε εκτός των πιθανοτήτων την πολεμική αναμέτρηση, γιατί τότε θα πάμε απευθείας σε ΙΤΑ, δια της ειρήνης. Εάν θέλουμε να παραδοθούμε, εάν η Ελλάδα της, με την ιστορία που έχει, θέλει να παραδοθεί, και όχι να παραδώσει ένα μικρό κομμάτι, να εξαφανιστεί ουσιαστικά, γιατί αυτό θα γίνει, τότε ας το κάνουμε. Αλλά αν θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, λοιπόν, οφείλουμε να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε και ψυχολογικά και γενικότερα, και οι ενόπλες δυνάμεις και η κοινωνία, για το ενδεχόμενο της πολεμικής αναμέτρησης. Δεν το θέλουμε μεν. Δια της αποτροπής θα προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε. Γι' αυτό λέω ότι δεν απευθύνεσαι μόνο στην Τουρκία, απευθύνεσαι σε ένα ευρύτερο κοινό, σε ένα ευρύτερο πελατολόγιο η αποτροπή. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι στο τραπέζι. Από εκεί και πέρα, εάν πάμε σε αυτό το προκύψουν τέτοια σενάρια, τότε πλέον υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για πάρα πολλές επιλογές που είναι πάλι πολύ πιο αρμόδια από εμένα. Βέβαια. Να τα πούνε. Σε καμία περίπτωση όμως, σε καμία περίπτωση, δεν ξεκινάμε οποιοδήποτε επίπεδου αντιπαράθεση με την Τουρκία, είτε κάποιο μικρό θερμό επεισόδιο, είτε εκτεταμένη πολεμική αναμέτρηση, με ανισορροπία στο ισοζύγιο ισχύως. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Δεν έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή κάποια υπεροπλία, ούτε στη στεριά, ούτε στη θάλασσα, ούτε στον αέρα. Πουθενά. Τέλος. Μπορεί να έχει σε μερικά χρόνια. Μπορεί να έχουμε και εμείς σε μερικά χρόνια. Θα το δούμε αυτό. Αυτά, Ανδρέα μου, μέχρι στιγμής. Να ρωτήσω τον Γιώργη. Παίρνουμε την απόφαση να κάνουμε τα 6 μίλια 12. Και αυτό το ανακοινώνουμε. Αυτή η ανακοίνωση τι θα δημιουργήσει? Απολύτως τίποτα. Δεν χρειάζεται να ενημερώσουμε κανέναν από τους συμμάχους μας μέσω κάποιας ιδιαίτερης διπλωματικής ή συμμαχικής οδού. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Γιατί αυτό αποτελεί έναν διεθνή κανόνα, ένα διεθνή κεκτημένο, που το έχουν εφαρμόσει το 95% των χωρών που ενδιαφέρονται,
και δεν χρειάζεται απολύτως κανενός είδος διαβούλευση, αν εννοείς αυτό, ή κανενός είδος, ας το πούμε, ενημέρωση, παρά μόνο μια ανακοίνωση, αν το θέλεις έτσι, η οποία θα γίνει προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους διεθνείς οργανισμούς. Σε συμμαχίες, και απολύτως τίποτα. Η ανεξάρτητη οικονομική ζώνη δεν αφορά τους συμμάχους μας και τον πλανήτη. Μάλιστα. Είναι μια διμερή συμφωνία. Δηλαδή, η ανεξάρτητη οικονομική ζώνη της Ελλάδας δεν αφορά τον πλανήτη, αλλά αφορά τα όμορα κράτη με τα οποία έχουμε θαλάσσια σύνορα, ας το πούμε έτσι. Και φθαρανό παράδειγμα είναι το εξής. Όταν κάναμε συμφωνία χάραξης ΑΟΣ με την Ιταλία, ενημερώσαμε κανέναν, διαβουλευτήκαμε με την Ιταλία, χαράξαμε τις γραμμές, βρήκαμε τα στίγματα και αφού τα βρήκαμε, είπαμε αυτά είναι. Μεταξύ εμάς... Ιταλία δεν είναι εχθρός. Ιταλία είναι όμορο κράτος. Ναι, μισό λεπτό. Άσε με να τελειώσω. Μισό λεπτό. Επειδή δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον πλανήτη, κοντά στην Ιταλία είναι η Λιβύη, κοντά στην Ιταλία είναι και η Αλβανία. Κάποια μικρά σημάδια, επειδή δεν είχαμε συνεννοηθεί με την Αλβανία και με τη Λιβύη, τα αφήσαμε απ' έξω και δεν ανακοινώσαμε τίποτα εκεί. Γιατί δεν έχουμε κάνει συμφωνία με την Αλβανία και με τη Λιβύη. Τι θέλω να πω. Η ανεξάρτητη οικονομική ζώνη αφορά τα δύο κράτη που συνορεύουν στην εκάστοτε περίπτωση. Επειδή η Ελλάδα δεν συνορεύει με δύο κράτη, αλλά συνορεύει με έξι, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε έξι συμφωνίες. Με έξι κράτη. Ούτε να τις ανακοινώσουμε με κανέναν, ούτε με τίποτα. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Επειδή ένα εξ αυτών των κρατών, ο πειρατής, η Τουρκία δηλαδή, ο γνωστός πειρατής της Ευρασίας και της Μεσογείου, δεν συμφωνεί με τίποτα από ό,τι λέει η Ελλάδα και δεν υιοθετεί τίποτα που να είναι ελληνικό ή κυπριακό, τι κάνει? Παρεμβάλλει όχι μόνο στις περιοχές με τις οποίες έχει μία, ας το πούμε έτσι, ένα λόγο, όπως για παράδειγμα το Αιγαίο, αλλά παρεμβαίνει και σε περιοχές που δεν έχει κανένα λόγο, όπως για παράδειγμα το Ιόνιο. Και βγάζει και λόγους και αναφορές ότι αν επεκτείνετε τα ναυτικά σας μίλια από 6 σε 12 στο Ιόνιο, θα έχουμε προβλήματα μεγάλα. Καταλαβαίνεις δηλαδή τι έχει κάνει αυτή τη στιγμή ένας διεθνής ταραξίας, ένας, ας το πούμε έτσι, πειρατής ο οποίος δημιουργεί προβλήματα και πολεμικές καταστάσεις με όλες τις χώρες και προσπαθεί να ρουφήξει ακόμα και τις πρωτοπαραγωγικές πηγές με χώρες που δεν έχει καμία σχέση, όπως η Λιβύη ή όπως το Αζερβαϊτζάν ή όπως άλλες χώρες, τι κάνει? Προσπαθεί να μας επιβάλλει υπό την απειλή των όπλων, υπό την απειλή του πολέμου, το κάζους μπέλι δηλαδή, ότι όλα είναι δικά μου και τίποτα δεν είναι δικό σας. Και αυτά τα οποία θεωρείτε δικά σας και κεκτημένα θα τα αναθεωρήσω γιατί μπορεί και να είναι δικά μου. Και από αυτή την απειλή το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας πορεύεται, χαράσει πολιτικές και καταπατά τις διεθνείς συνθήκες και τους διεθνείς κανόνες. Φτάσαμε σε σημείο, μάλιστα τώρα όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, να μας απειλούν οι διάφοροι τσιχλόμαγκες της Τουρκίας ότι τώρα που κάνανε οι Αμερικάνοι μια βάση στην Αλεξανδρούπολη και εκεί θα έχουμε και ένα κέντρο LNG, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος ο πόνος, στο κέντρο του υγροποιημένου φυσικού αερίου, μπορεί η Τουρκία να μας κάνει πόλεμο κάνοντας μια απόφαση στο λιτό χορό στη Θεσσαλονίκη ή να παρακάμψει τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και τη βάση στην Αλεξανδρούπολη κάνοντας μια απόφαση κοντά στη Χαλκιδική. Λοιπόν, αυτά γιατί συμβαίνουν? Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα με την Τουρκία? Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα που είπες κουτούλησαν τα δύο σκάφη, η Kemal Reis και η φρεγάτα μας, δεν κουτούλησαν. Η φρεγάτα η ελληνική, η Λίμνος, δια του κυβερνήτη της Ιωάννη Σαλιάρη, ξέσκησε την τουρκική φρεγάτα και της έκανε μια τρύπα από την οποία χωρά να μπει και να βγει ελέφαντας. Αυτό θα γίνει σε μια πραγματική αναμέτρηση.
οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα ξεσκίσουν τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις σε γη, αέρα και θάλασσα. Το γνωρίζουν μέχρι και οι σπάροι του Αιγαίου αυτό το πράγμα, το γνωρίζουν και όλοι, πλην κάποιου συγκεκριμένου ελιτίστικου πολιτικού προσωπικού στην Ελλάδα, το οποίο διαβουλεύεται και συμβουλεύεται διάφορους περίεργους οργανισμούς και διάφορα think tank, τα οποία τι προωθούν, προωθούν την ενίσχυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ελλάδα και συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων στην Τουρκία. Δηλαδή, για να λέμε το στραβό το δίκιο, για να οικονομούν κάποιες πολύ συγκεκριμένες οικογένειες στην Ελλάδα και κάποιες πολύ συγκεκριμένες οικογένειες στην Τουρκία και κάποιες πολύ συγκεκριμένες οικογένειες στο Αζερβαϊτζάν, δεχόμεθα ότι δεν είμαστε άξιοι να υπερασπιστούμε τα θαλάσσια και τα εναέρια σύνορά μας. Ενώ η αλήθεια είναι ότι είμαστε, παρά είμαστε, και όποιος κουνηθεί σε real time συνθήκες μάχης, τον έχουμε του χεριού μας ανά πάσα στιγμή. Και μαύρο φίδι που τον έφαγε. Άρα οι ευθύνες στο ερώτημα που μου βάζεις δεν πρέπει να αναζητηθούν ούτε στους διεθνείς κανόνες, ούτε στις διεθνείς συμβάσεις που είναι πεντακάθαρες και τα λένε τα πράγματα μια χαρά, ούτε στα διεθνή δικαστήρια, αλλά στην ανικανότητα συγκεκριμένου μέρους του πολιτικού προσωπικού να αναλύσει και να αποδικοποιήσει τα θέλω των Ελλήνων. Και το θέλω των Ελλήνων είναι ευθυγράμμιση με τις διεθνείς συνθήκες. Που τι σημαίνει αυτό? Άμεση ανακήρυξη των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια και άμεση ανακήρυξη, πρόσεξε, ανακήρυξη μιλάω, πλήρους της ΑΟΣ της Ελλάδας. Με το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Με την Κύπρο εννοείς. Όχι, πάμε όλους, δεν είναι μόνο η Κύπρο, η ΑΟΣ μας δεν εφάπτεται μόνο της Κύπρου, εφάπτεται και της Αιγύπτου, της Λιβύης, εφάπτεται και της Τουρκίας, αν το θέλεις έτσι, εφάπτεται και της Αλβανίας, εφάπτεται και της Ιταλίας. Πλήρους ΑΟΣ, παιδιά, η ΑΟΣ μας είναι από εκεί μέχρι εκεί, όλα τα στίγματα είναι αυτά. Γεια σας, χαίρετε και αντίο. Και εις επίρρωση όλων αυτών που σας λέμε, γεωτρύπανο το οποίο θα χτυπήσει πάτο, θα ταράξει τις λάσπες και θα βγάλει τα πρώτα δείγματα από τις λάσπες της Κρήτης και του Καστελορίζου. Αυτό απαιτεί ο ελληνικός λαός, διότι αυτό απαιτούν οι συνθήκες, διότι αυτά είναι τα πλούτη μας, διότι εκεί είναι το μέλλον της Ελλάδας. Αν πιστεύουν κάποιοι ότι το μέλλον της Ελλάδας είναι πίσω στο 1912 στα σύνορα με τη Λάρισα, είναι γελασμένοι. Το μέλλον της Ελλάδας είναι πολύ μακριά, το μέλλον της Ελλάδας είναι πολύ ζωφυρό και οι Έλληνες είναι ένας υπέροχος λαός ο οποίος αξίζουν πολύ περισσότερα από την υποτακτική πολιτική της επίκυψης και του στισήματος στα τέσσερα, η οποία λέει ναι σε όλα, ακόμα και στις πιο τρελές απαιτήσεις της Τουρκίας. Αυτή είναι η άποψή μου, Ανδρέα.